Ελεύθερος χωρίς να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι, αφέθηκε το μεσημέρι μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη η Ανακριτή και η Εισαγγελέα, ο Χανιώτης αστυνομικός και μάλιστα της πρώτης γραμμής, που ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, χρησιμοποίησε το όπλο που έφερε πάνω του και το οποίο κατήχε νόμιμα, τραυματίζοντας ελαφρά στο πόδι έναν φίλο του με τον οποίο νωρίτερα συνδιασκέδαζαν. «Ντρέπομαι και λυπάμαι για το περιστατικό», ήταν τα πρώτα λόγια που φέρεται να ξεστόμησε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο ίδιος είναι πραγματικά μετανιωμένος, ήταν πραγματικά μία άτυχη στιγμή για τον ίδιο και ήταν το πρώτο θέμα που, επαναλαμβάνω, ο ίδιος έθεσε ενώπιον τον ακριτή. Ότι ντρέπομαι και λυπάμαι που έγινε αυτό το περιστατικό, ένα ατύχημα που παρότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση και κανένας δόλος να χρησιμοποιήσει το όπλο του, έστω και ως ατύχημα, ήταν μια δυστυχής στιγμή. Στον ένστολο της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, που είναι ηλικίες γύρω στα 50, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για παραβάση του νόμου περί όπλων, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστεί τακτική δικάσιμος. Ο ίδιος ο αστυνομικός πάντως εμφανίστηκε μετανιωμένος με βάση το συνηγορό του για το γεγονός ότι έβγαλε όπλο, αποδίδοντας το περιστατικό σε μια άτυχη στιγμή. Ένα ευχάριστο οικογενειακό προσωπικό γεγονός, συγκεκριμένα η γέννηση του πρώτου του εγγονού, ήταν και ο λόγος που διασκέδασε την ημέρα της 25 Μαρτίου από νωρίς το μεσημέρι με φίλους, κουμπάρους και τα σχετικά, πίνοντας δυστυχώς. Το επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου έξω από κέντρο διασκέδασης των Χανίων, όταν σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο τους άρχισαν να λογομαχούν. Στο κρίσιμο αυτό διάστημα φαίνεται να χάθηκε η ψυχραιμία, με τον αστυνομικό να τραβά το όπλο του και να ρίχνει στο έδαφος. Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα βλήματα να τραυματίσουν ελαφρά στο δάχτυλο του ποδιού τον άνθρωπο με τον οποίο λογομαχούσε. Σε χρόνο ρεκόρ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελλάς, όπου πέρασαν χειροπέδες στον συνάδελφό τους, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και μετά από σύντομη νοσηλεία πήρε εξιτήριο. Έχουν ήδη επικοινωνήσει, εκφράζοντάς του και λαμβάνοντας και από τον ίδιο δηλαδή την συγγνώμη. Πάντως στην κατοχή του αστυνομικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, τα οποία κατήχε νόμιμα, 14 φυσίγγια και 5 κάλικες. Πυροβόλησε στην άσφαλτο, με ένα πάτημα της σκανδάλης φύγανε 5 σφαίρες, μία εκ των οποίων βρέθηκε στο δάχτυλο του δεξιού ποδιού του παθόντα. Έχουν δοθεί βεβαίως από την πρώτη στιγμή εκατέρωθεν εξηγήσεις, έχει δηλώσει ειλικρινώς την μεταμέλειά του. Από την πρώτη στιγμή η ηγεσία της τοπικής Ελλάς έδωσε εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διελευκανθεί πλήρως το περιστατικό.